Action! Γεια σας φίλες και φίλοι! Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα βίντεο του MyGM Photoshop Tutorials. Στο παρόν βίντεο θα σας δείξω ένα κόλπο για να εφαρμόζετε τα φίλτρα που μάθατε στα προηγούμενα βίντεο και που θα μάθετε και στα μεθεπόμενα, πατώντας μόνο ένα κλικ. Έτσι, δεν θα χρειάζεται να κάνετε κάθε φορά όλα τα βήματα για ένα φίλτρο από την αρχή. Άντε, τυχεράκι δες, σας έβγαλα για το μεγάλο κόπο. Επίσης, από εδώ και στο εξής, στα επόμενα βίντεο δηλαδή, θα δημιουργούμε actions, έτσι ώστε τα φίλτρα που θα σας δείχνω να τα έχετε στον υπολογιστή σας μόνο με ένα πλήκτρο. Πάμε λοιπόν πιο κοντά να μάθουμε τι είναι το action. Για να εμφανιστεί το παράθυρο των actions, πηγαίνουμε στο Window, Actions. Αυτό εδώ το εικονίδιο μπορείτε να το βολέψετε όπου θέλετε. Εμένα με βολεύει εδώ. Κάνοντας κλικ μέσα, θα βρούμε κάποιους φακέλους. Οι τρεις τελευταίοι είναι δικές μου δημιουργίες, τα άλλα είναι δημιουργίες που υπάρχουν ήδη μέσα στο Photoshop. Μέσα στους φακέλους λοιπόν εμπεριέχονται κάποια αρχεία που έχουν διάφορα ονόματα από φίλτρα: Split, Luminosity and Color, Cartoon. Αυτά λοιπόν τα αρχεία είναι τα Actions. Ανοίγοντας ένα Action, αυτό εδώ ας πούμε, θα βρούμε καταγεγραμμένα τα βήματα που θα κάνατε εσείς για να βγει αυτό το αποτέλεσμα του cartoon. Αλλά δεν θα χρειαστεί. Αυτά τα βήματα θα τα κάνει αυτόματα το Photoshop. Παράδειγμα, το cartoon effect 1 λέει θα ξεκινήσει παίζοντας με το split luminosity and color. Μετά θα κάνει select το layer που έχει ονομάσει ο ίδιος luminosity. Μετά θα διπλασιάσει το layer, θα το ονομάσει facet. Να του και η ονομασία. Μετά θα δημιουργήσει ένα Gaussian blur. Θα κάνει μετά unsharp mask. Μετά θα σταματήσει και θα μας δείξει ένα μήνυμα που θα λέει ότι το επόμενο βήμα θα πρέπει να το προσέξουμε και θα πρέπει να ανεβοκατεβάζουμε την μπάρα του radius από το smart blur. Να του και το smart blur. Και μετά σταματάει. Αυτό ήταν το φίλτρο το συγκεκριμένο του Cartoon Effect 1. Οπότε αυτά τα βήματα θα τα κάνει αυτόματα το Photoshop. Εσείς δεν θα κάνετε τίποτα. Είναι όλα καταγεγραμμένα εδώ. Εσείς το μόνο που έχετε να κάνετε είναι πατήσετε το play. Πάμε να κάνουμε κάποια πειράματα. Οι εικονιζόμενοι εδώ πέρα δεν είναι κάποιο τυχαίο άτομο από το ίντερνετ, αλλά είναι η τελειόφοιτη του Πανεπιστημίου Αιγαίου του Τμήματος Περιβάλλοντος Αλεξάνδρα Λαγοπάτη. Ύστερα από άδειά της, μπορούμε τώρα να κάνουμε αυτό εδώ το βίντεο με την ίδια ως πρωταγωνιστικό πρόσωπο. Βέβαια, μπορείτε και εσείς να είστε το πρόσωπο του επόμενου βίντεο, απλά αφήνοντας σχετικό σχόλιο από κάτω, και εμείς θα έρθουμε σε επικοινωνία μαζί σας για τις λεπτομέρειες. Ας δοκιμάσουμε πάνω της κάποιο φίλτρο. Αυτό εδώ, το cartoon για παράδειγμα. Θα πατήσω πάνω το play. Θα κάνει εδώ πέρα τις διεργασίες δημιουργώντας διάφορα layer, αλλάζοντας και τις ονομασίες τους, κάνοντας και τα κατάλληλα φίλτρα, διεργασίες, όλα. Και να το μήνυμα εδώ πέρα μας λέει ότι στο επόμενο, όπως είπα, θα πρέπει να ρυθμίσουμε το radius. Continue. Οπότε παίζουμε με το radius αριστερά δεξιά, με το threshold, δεν ξέρω τι να βάλω, θα το βάλω στο full όλα, και συνεχίζει αυτό με τα επόμενα βήματα και μας βγάζει το τελικό μήνυμα. Μην ξεχάσετε να μπείτε στη σελίδα για να πάρετε και άλλα καινούργια φίλτρα. Καλά, το κουμπάκι OK δεν υπάρχει, υπάρχει το κουμπάκι stop. Εντάξει, έτσι είναι προγραμματισμένο το Photoshop, δεν μπορούμε να το αλλάξουμε. Οπότε έχει δημιουργηθεί εδώ πέρα
το Archive με το filter Cartoon Effect 1. Αυτό ήταν το αρχικό. Αυτό ήταν το τελικό αποτέλεσμα. Εντάξει, το συγκεκριμένο φίλτρο δεν είχε μεγάλη αποτελεσματικότητα. Πάμε σε μια άλλη φωτογραφία. Πάμε να κάνουμε ένα άλλο εφέ. Πάμε στο εφέ 2, ας πούμε. Πατάμε το play. Κάνει τις διεργασίες του, δημιουργεί αρχεία, αλλάζει ονομασίες, κάνει φίλτρα, βάζει εφέ. Αυτό μας έδειξε και το τελευταίο μήνυμα ότι τελειώσαμε, αλλά από ό,τι φαίνεται δεν είχε κάποιο ενδιάμεσο μήνυμα, οπότε ήταν όλα αυτόματα. Εντάξει, εδώ πάλι δεν βλέπουμε μεγάλη διαφορά, δεν πειράζει. Πάμε σε μια άλλη φωτογραφία. Θα βάλω το Cartoon Dodge, σίγουρα έχει διαφορά, δεν υπάρχει περίπτωση. Κάνει τις λειτουργίες του, φτιάχνει τα αρχεία, όλα καλά και όλα ωραία. Αλλάζει, να το έτοιμο, το τελευταίο μήνυμα. Αυτό ήταν το φίλτρο του, το Cartoon Dodge. Okay. Πάμε σε κάνει ένα άλλο φίλτρο και σε καμιά άλλη εικόνα. Πάμε σε αυτό το φίλτρο, All Time Color. Πάμε σε αυτή τη φωτογραφία, πάλι όλες οι φωτογραφίες ήταν η Αλεξάνδρα. Ευχαριστούμε την Αλεξάνδρα που μας διέθεσε τις φωτογραφίες. Πάμε, play. Όλες οι λειτουργίες σωστά. Εδώ λέει θα μας βγει ένα άλλο παράθυρο, θα πρέπει να κάνουμε κάτι. Θα το διαβάσετε και θα καταλάβετε, δεν θα χάσουμε χρόνο τώρα σε αυτό. Τι να κάνουμε εδώ πέρα, ορίστε. Και τελειώσαμε. Όπως παρατηρούμε, αυτά ήταν τα actions στα έτοιμα. Εδώ υπάρχουν και κάποια actions δικά μου, τα οποία είναι από τα video tutorials που φτιάξαμε μαζί στα προηγούμενα βίντεο. Εγώ τα έκανα actions και τώρα σας δείχνω και εσείς πώς θα κάνετε actions, για να μην χρειάζεται να παίρνετε όλα την αρχή, να βλέπετε όλο το βίντεο από την αρχή, να περνάνε 15 λεπτά έτσι ώστε να φτιάξετε μία φωτογραφία και άντε πάλι για καμιά δεύτερη φωτογραφία. Όχι, δεν χρειάζεται. Τώρα που θα μάθετε να φτιάχνετε actions, θα τα κάνετε όλα με ένα κουμπί. Πάμε να δούμε τώρα πώς θα φτιάξουμε ένα action. Ένα πολύ απλό παράδειγμα θα δείξω, οπότε για να δούμε. Πάμε πάλι στη φωτογραφία της Αλεξάνδρας, στην αρχική της μορφή. Εδώ έχουμε το layer background. Όταν θα ξεκινάμε να φτιάχνουμε κάτι, πάντα η φωτογραφία θα είναι στο layer background. Δεν υπάρχει περίπτωση να είναι κάτι διαφορετικό. Γιατί αν είναι, είναι σίγουρα ένα διαφορετικό αρχείο, διαφορετικό τύπο αρχείο. Το συγκεκριμένο αρχείο είναι JPEG. Οπότε πάμε να δημιουργήσουμε το action. Στο παράθυρο με τα actions, άμα θέλετε να τα έχετε χήμα, απλά δημιουργείτε ένα action. Άμα θέλετε να τα έχετε οργανωμένα, θα φτιάξετε ένα φάκελο. Εγώ έχω φτιάξει ένα φάκελο με διάφορα πράγματα, όπως πώς να φτιάχνω 3D εικόνες ή πώς να τις μετατρέπω σε φωτογραφίες του 1920 ή διάφορα άλλα φίλτρα που σας έδειξα μέσα από τα προηγούμενα video tutorials. Οπότε πάμε τώρα να δημιουργήσουμε ένα φάκελο, τον οποίο θα τον ονομάσω φάκελο. Και τώρα θα δημιουργήσω ένα action με αυτό το εικονίδιο. Η ονομασία που μας δίνει το Photoshop είναι Action 1. Εσείς άμα θέλετε να το αλλάξετε, αλλάξτε το. Τάδε. Στα γκρίκλες. Τάδε. Οπότε, βλέπουμε εδώ πέρα το κουμπάκι αυτό, το στρογγυλό, το κόκκινο. Σίγουρα σας θυμίζει κάτι σε record. Δίκιο έχετε. Είναι record. Καταγράφει κάθε κίνηση που θα κάνετε πάνω στη φωτογραφία. Για παράδειγμα, αν θελήσετε στο φίλτρο τάδε να δώσετε φωτεινότητα, πάμε να του δώσουμε φωτεινότητα τώρα που καταγράφει. Ας πούμε χαμηλώνουμε το contrast, χαμηλώνουμε το brightness, ας πούμε το κάνουμε ένα απογευματινό σκηνικό, δηλαδή brightness -81, contrast -32. Μη σας ενδιαφέρουν τα νούμερα, θα σας το πω σε λίγο ποιο λόγο το λέω. Μην κάθετε να τα γράψετε. Πατά OK. Οπότε βλέπουμε εδώ στο action, το τάδε, καταγράφηκε η κίνηση brightness contrast που μόλις πάτησα OK. Μόλις πατήσω μέσα στο brightness contrast,
δείχνει ακριβώς τα νούμερα που σας είπα πριν λίγο. Μείον 81, μείον 32. Και χωρίς legacy, όπως ήταν και πριν. Ας πούμε μετά ότι μετά το brightness και contrast θέλω να, να του βάλω hue saturation για να αυξήσω, ας πούμε, το saturation για τα χρώματα να είναι λίγο πιο έντονα. Αν καλλιτεχνικής φύσης δεν ξέρω και εγώ τι. Δεν είμαι καλλιτέχνης, δεν ξέρω τι να κάνω. Χαμηλώνω και φωτισμό, ας πούμε. Η saturation στο συν 100, lightness στο μείον 38, να αλλάξω και το hue. Εδώ, ας πούμε, στο μείον 14. Όταν θα πατήσω το OK, θα καταγραφτεί και το hue and saturation και θα δίνονται οι τιμές. Present kind custom, ναι, με το χέρι το έκανα, χωρίς το colorize. Κάναμε adjustment και στο hue και στο saturation. Δώστε με στο hue μείον 14, saturation συν 100, lightness μείον 38. Ναι, όλα τα δείχνει. Όλα τα δείχνει, ωραία. Ας πούμε ότι αυτό ήταν το φίλτρο μας για μια επόμενη φωτογραφία. Οπότε πάμε να κάνουμε εφαρμογή σε κάποιες άλλες φωτογραφίες. Α, μην ξεχαστούμε. Μετά το record πρέπει να πατήσουμε το stop. Έτσι δεν είναι? Έτσι κάναμε και στις κασέτες, έτσι κάναμε και στα DVD όταν γράφουμε από την τηλεόραση. Μετά το record είχαμε το stop. Οπότε πάμε στις επόμενες φωτογραφίες να χρησιμοποιήσουμε αυτό το συγκεκριμένο φίλτρο, το TAVE. Και να είμαστε λοιπόν στην άλλη φωτογραφία της Αλεξάνδρας. Πάμε στα actions. Ορίστε, φάκελος. Πατάμε στο TAVE. Play. Όπως είδαμε, με τη σειρά έκανε πρώτα το brightness contrast και μετά άλλαξε και το hue saturation. Αυτό λοιπόν είναι εφαρμογή ενός action ή αλλιώς ενός φίλτρου. Τι θα γίνει όμως στην περίπτωση όπου κάποια φίλτρα είμαστε αναγκασμένοι να μην γίνονται όλα αυτοματοποιημένα? Δηλαδή να θέλουμε εμείς να τα αλλάξουμε, αλλά το φίλτρο να συνεχίζει μετά την πορεία του. Τι λέει ο ποιητής? Έστω ότι θέλουμε να αλλάζουμε το brightness and contrast ανάλογα με τη διάθεσή μας, ενώ το υπόλοιπο μέρος του φίλτρου, το hue and saturation ή το συγκεκριμένο παράδειγμα, να μένει ανέπαφο. Σε αυτή την περίπτωση, εδώ αριστερά υπάρχουν κάποια κουτάκια που είναι άδεια. Όταν κάνουμε κλικ πάνω τους, στο ενδιαφερόμενο σημείο που θέλουμε να αλλάζουμε, εμφανίζεται ένα... Εδώ δεν το εμφάνισε, είναι παράξενο. Παρ' όλα αυτά, αν εμφανιστεί ένα μήνυμα, εσείς απλά πατάτε OK. Δεν ξέρω για ποιο λόγο δεν εμφανίστηκε σε μένα. Οπότε, σε αυτή την περίπτωση, του λέμε ότι όταν φτάσεις στο στάδιο να αλλάξεις το brightness and contrast, να μας πετάξεις σε παράθυρο να αλλάξουμε εμείς το brightness and contrast. Για να κάνουμε ένα παράδειγμα από την αρχή, έχω το φίλτρο TAVE, έχω πατήσει στο κουτάκι για το brightness and contrast, πατάω το play. Οπότε μου εμφανίζει το παράθυρο του brightness and contrast και το αλλάζω εγώ ανάλογα με τη διάθεσή μου ή ανάλογα τι θέλω να κάνω. Ας πούμε εδώ. Και μετά το επόμενο στάδιο του φίλτρου το κάνει αυτόματα. Ας πούμε ανάποδα λίγο το παράδειγμά μας. Να μην εμφανίζει το brightness και contrast, αλλά να εμφανίζει το μήνυμα στο hue and saturation. Πάμε πίσω. Ωραία. Πάμε πάλι το φίλτρο. Αυτόματα έκανε το brightness and contrast, αλλά τώρα εμφάνιζε το μήνυμα στο hue and saturation για να αλλάξω. Οπότε εδώ αλλάζω ό,τι θέλω ανάλογα στο ποιο σημείο βρίσκεται το κουτάκι που πάτησα. Αυτό λοιπόν είναι ένα action, ή όπως αλλιώς μπορούμε να το πούμε, αυτό είναι ένα φίλτρο. Αν θέλετε να σας δείξω ένα παράδειγμα ενός τελειοποιημένου φίλτρου που έχω φτιάξει, είναι αυτό εδώ το 1920. Το έχω χωρίσει σε δύο σημεία, γιατί στη συγκεκριμένη περίπτωση θέλω κάτι να προσθέσω ανάμεσα στο 1 και στο 2. Για παράδειγμα, στο 1920, δηλαδή αυτό το φίλτρο, λέω να πάρει το background και να το μετονομάσω σε photo, το opacity να είναι 100% και το mode να είναι normal. Το mode είναι αυτό εδώ κάτω δεξιά που αλλάζουμε κάθε φορά και το κάνουμε multiply, screen, ό,τι θέλετε. Επόμενο βήμα είναι να δημιουργήσει το μέγεθος του Canva και όπως βλέπουμε εδώ πέρα αριστερά έχω εμφανίσει αυτό εδώ πέρα το κουτάκι, που σημαίνει ότι θέλω εγώ να υπολογίζω
θέλω εγώ να υπολογίζω το μέγεθος που λέω εγώ εδώ πέρα 10 εκατοστά και 10 εκατοστά. Μπορεί σε άλλη περίπτωση να μην χρειάζεται 10 εκατοστά, γι' αυτό επέλεξα αυτό το κουτάκι. Μετά δημιουργώ layer, κάνω ένα fill, μετά μετακινώ αυτό το layer. Πάμε να το δούμε λίγο στην πράξη. Για να δούμε. Οπότε έχουμε click πάνω στο background, γιατί λέω μέσα στο φίλτρο ότι θα χρησιμοποιήσω το background. Αν έχει άλλη ονομασία, θα καθίσει να ψάξει τη λέξη background και αν δεν τη βρει, θα βγάλει μήνυμα λάθος. Οπότε θα πρέπει να προσέχετε τις ονομασίες και το τι έχετε κλικάρει σε layer. Για να δούμε. Πατάω πάνω στο φίλτρο μας, το 1920, το 1, πατάω play. Να είμαστε. Στην προκειμένη περίπτωση, τι να βάλω τώρα, 2 θα βάλω. Αυτό το συγκεκριμένο φίλτρο θα σας το δείξω σε ένα άλλο βίντεο. Εγώ προς το παρόν το κάνω στα γρήγορα. Αυτό κάνει εδώ κάτω δεξιά όλες τις λειτουργίες του. Μάλλον δεν θα κάνω το δεύτερο φίλτρο, θα σας το δείξω στο επόμενο tutorial. Αλλά αυτό το φίλτρο το 1920, το πρώτο μέρος, έχει αυτό το αποτέλεσμα. Οπότε πηγαίνετε πίσω στα πρώτα βίντεο και ξεκινήστε να τα κάνετε actions. Δημιουργήστε τα φίλτρα που θέλετε εσείς, δημιουργήστε τα κείμενα που θέλετε εσείς, δημιουργήστε ό,τι θέλετε. Κάντε τα όλα actions μέσα σε φακέλους για να τα έχετε ωραία και ομαδοποιημένα και όλα μετά θα είναι πολύ εύκολα. Με ένα απλό κλικ θα έχετε ένα ολόκληρο φίλτρο. Δηλαδή τι, το κινητό ή το Instagram είναι καλύτερα από εσάς? Δεν κατάλαβα. Εσείς μπορείτε να δημιουργήσετε καλύτερα φίλτρα από αυτά τα προγράμματα και σίγουρα θα κάνετε παπάδες. Οπότε στο επόμενο βίντεο, το επόμενο φίλτρο που θα σας δείξω για το πώς να φτιάξετε μια φωτογραφία σαν αυτήν εδώ πέρα, θα σας την δείξω σε action, έτσι ώστε να την έχετε έτοιμη οποιαδήποτε στιγμή θελήσετε. Οπότε, για χαρά και καλή επιτυχία!